Άλλη μια υπέροχη μέρα ξεκινάει στο Ηράκλειο Κρήτης. Είμαστε εδώ έτοιμοι να βρούμε εσάς και να σας μοιράσουμε ωραία χρηματάκια και να πέρασουμε όμορφα. Πάμε λοιπόν να βρούμε εσένα και εσένα και εσένα. Πάμε! Ξέρεις τι κάνουμε εδώ? Δεν ξέρω, όχι. Ούτε εμείς ξέρουμε, αλλά το βασικό είναι ότι ήρθες και μας ρώτησες και αυτό δεν θα περάσει έτσι. Τέλεια. Οπότε, σου έχω τρία παιχνιδάκια να διαλέξεις. Οκ. Okay. Α, σου λέω μια κριτική λέξη, πρέπει να μου βρεις τι είναι. Β, με τι ασχολείσαι? Ναυτικός ήμουν. Ναυτικός, αλλά με τα εργαλεία έχεις καλή σχέση. Να, μου λες ένα νούμερο, το βρεις στο μέτρο και μας λες ότι μετράς άσχημα και παίρνεις τα χρήματά σου και φεύγεις. Okay. Ή σου δίνω γρίφο. Πολύ δύσκολο γρίφο. Γιατί δεν θέλω να πέσω. Το δεύτερο. Το δεύτερο ήταν το μέτρο. Ναι. Πες με ένα νούμερο. 20. Μέχρι τα δικαστήρια με ένα μέτρο. 20. Βρες μου το 20. Πες μου πού να σταματήσω. Μέχρι το 20. Μέχρι το 20. Το 20 βρες μου. 20 εκατοστά. Ναι. Εδώ. Εδώ. Ναι. Είσαι σίγουρος? Όχι. Δηλαδή κάποιος θα σου δείξει αυτό και θα σου πει πάρε 20. Ωραία. Πάρε 20 εκατοστά. Αυτό θα πάει πάρα πολύ ωραία. Άρχα σε όλους που σας γνώρισα σε αυτή την υπέροχη τελευταία εκπομπή μας. Λοιπόν! Πόσο έχει? 18! Έχει κοντά μου. Μπράβο για το 18, έχασες. Βρες μου το 25. Αθήνα, θα κάνουμε δεύτερο. Θα το κάνουμε δεύτερο, παιδιά. Αλλά πάμε και το δεύτερο. Το δεύτερο. 24. Ο Αδρίας είναι large. 24. Extra large. Λοιπόν. Πριν. Εδώ. 22. 24. Συγχαρητήρια για όλα. Κοντά έπεσε. Το μέγεθος δεν μετράει, οπότε μην αγχώνεσαι. Μπορεί και όχι. Α, είναι εύκολο. Πες με ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 20. 17. Βρες μου το 17 εδώ. Χωρίς να το βλέπεις. Τράβατο, χωρίς να βλέπεις. Αν αυτό είναι 17, είσαι πολύ χαρούμενο. 17 εκατοστά, αγάπη μου. Εμά! Ξέρω εγώ πώς είναι τα 17. Ξέρω. Ακριβώς. Ξέρω. Πού ήταν? Λοιπόν, πού είναι? Όχι, θα πάμε μετά σε σένα. Πάμε εδώ. 17 εκατοστά. Και μετά λέει γιατί απογοητεύονται από τον κόσμο. Εδώ είναι 17 εκατοστά. Ωραία. Πόσο είναι? Είναι μόνο 20. Λοιπόν, πες με ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 20. Ναι, νομίζεις. Μα γιατί? Άλλο. Ωραία, 16. Οκ. Πολλές προσδοκίες. Περίμενε. Δεν ξέρω, δεν είσαι. Στο κρατάω, για δες. 16 έχει πει. Η Αργεντινή παίζει μεγάλη μπάλα. Είναι ακριβώς 16. Let me show the money. 10 ευρώ. Και λυπάμαι. Λοιπόν, παίζουμε ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 25. 18. 18. Βρες μου 18 στο μέτρο, πάρε 10 ευρώ. 18 στο μέτρο. Α, εκατοστά. Λοιπόν, κάτσε να συγκρίνω. 10, μισό. Περιμένε. Λίγο παραπάνω, ένα... Τόσο. Πόσο είναι, ρε? Το βρήκες και θα ανέβουν δραματικά οι followers. Πόσο είναι? 18. Let's go! Τι ό,τι σκέφτεσαι, 10 ευρώ. Και κάτι παραπάνω, πιστεύω. Την εκτίμησή μου. Εσύ βρες μου το 14. Όχι, παιδιά, αλλά εκτίμησε τέτοιος. Α, οκ. Okay. Δεν το κατάλαβε κανείς. Για λίγο μόνο μου και πέτσε. Ποιο νούμερο θες να δω μέχρι το 20? Το 11. Καλά είσαι. Εδώ. Για δες το από μακριά, είναι 11. Είναι 11. Πόσο? Είναι 11. Κέρδισες χέρση! Όντως λέω το μαλάκι. Φανταστικό. Δεν έτσι τόσο γρήγορα να δεκάσω. Φέρ' το πίσω. Όχι, πιστεύω. Ευχαριστώ. Από πού είστε, παιδιά, έχετε κανάλι? Όχι, αν είχαμε κανάλι θα δουλεύαν άλλοι για μας. 17. Βρες το μου στο μέτρο. Σατανικό. Προς τα πάνω. Κάτω δεν πάει, αγάπη μου. Πού να πάει? Κάνε ό,τι θέλεις. Κοίταξε να δεις. Περίπου. Α, μπέρατς. Το κόβω εδώ. Στο περίπου.
Πόσο είναι, πες το, πού μας κάς. 16. Τις το δίνουμε. Τις το δίνουμε. Τις το δίνουμε. Average. Είχε μονάδα μέτρησης πάντως. Find a new one. Better. Thank you. Oh, splendid. What a nice day. Oh yeah, of course. Βρήκαμε κοπέλα από το Μιλοπόταμο, οπότε δεν γίνεται να μην πάμε στις κριτικές μας λέξεις. Οπότε ξεκινάμε τη μία. Ναι. Κριτικά, καλά. Καλά. Παραδοσιακά, χορούς. Φουφού. Ωραία. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι έχουμε ανεβάσει τον πήχη. Ναι. Τι σημαίνει μαδάρα. Όπα! Αρχέσαι ματινάδα. Και δεν είναι το συγκεκριμένο ονομασία βουνού, που πολλά χρόνια πίστευα ότι είναι αυτό. Παιδιά, δεν ξέρω. Δώσε άλλη μία. Πες τι είναι και δώσε άλλη μία. Μαδάρα. Λοιπόν, μαδάρα. Μαδάρα είναι το βουνό το οποίο δεν έχει βλάσει. Γι' αυτό μαδάρες μηχανιώτικες, κορφή του Ψιλορίτη. Είναι άγονη η περιοχή εκεί. Τι σημαίνει πιλόθο. Πιλόθο. Καταλαβαίνω. Καλιά έχει την κάμερα. Καλιά να πιλώθει κανείς παρά να μπόθει. Άρα. Σπρώχνω. Το πήρε. Θα τη το δώσουμε. Τώρα γεια μαμά. Βρες μου σε μια λέξη. Να σου πω μια λέξη. Το αλάμπι λύρι ξέρεις τι σημαίνει. Αλάμπι λύρι. Ο Θεός ξέρει. Ναι ρε φίλοι. Δώσ' το δεκάρι. Ένας Θεός ξέρει. Όχι, όχι. Θα σου ρωτήσω μια κριτική λέξη. Αν τη βρεις τι σημαίνει, παίρνεις 10 ευρώ θέλεις. Δεν θα θέλω τα 10 ευρώ, αλλά γνωρίζω τη λέξη. Εγώ δεν θέλω φράγκο. Γιατί ρε παιδί μου, αφού τα δίνουμε. Τι σημαίνει ο άθος. Ο άθος. Ο άθος είναι η στάκτη που ξέρει τα ξύλα. Το βρήκε. Να δούμε αν τις ξέρετε όλες που έχουμε βρει. Ένα θα τις βρούμε αν τις ξέρετε όλες. Γαβρώνω όταν κρυώνει. Αντέτη. Αντέτη είναι το συνήθεια που έχει το. Επιμένει σε κάτι. Το έθιμο είναι πάρα πολύ. Το έθιμο, αλλά ωραία. Και αεροδαμός. Ο αεροδαμός είναι λέξη η οποία είναι μιλοποταμίτικη. Ωραίος. Και μου διαφεύγει προς το παρόν. Είναι το νέο βλαστάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Τι σημαίνει άθος. Λουλούδι. Όχι αθός. Α. Άθος. Άθος. Αθώος. Ένοχος. Ένοχος, ναι. Άθος. Όχι ο Νταρτανιάν, όχι ο Πόθος, όχι ο Άραμις, ο άθος. Θα σου δώσω άλλη μια λέξη. Άντε, δες άλλη μια. Λοιπόν. Αντέτη. Αντέτη. Τα έχεις λέξει, δεν ξέρω. Δεν τις μιλάμε ακόμα, είναι τα βαριά κριτικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Αυτός ο άνθρωπος, ο δοτικός αυτός άνθρωπος που έχει το περιπτέρωό του και κάθεται εδώ πέρα, του ζητήσαμε ένα μέτρο. Σωστά. Και το χάσαμε ένα μέτρο, μας το έδωσε ο άνθρωπος και το έχασε. Το χάσαμε. Ωραία. Μπράβο. Γεια σου Πέτρο που μου έχασες το μέτρο. Την έβγαλα εγώ καθαρή. Πες του τώρα μία λέξη να τη βρει. Λοιπόν, μία λέξη για 10 ευρώ, πολύ εύκολη. Άκου. Τα πιο εύκολα 10 ευρώ της ζωής σου. Τι είναι αντέτη. Αντέτη είναι το ενάτι, ας πούμε, το πείσμα. Το... Ναι, αλλά είναι και κάτι άλλο σημαίνει ότι... Που γίνεται και συνέχεια, που γίνεται και στον τόπο. Συνήθεια. Αναγιά σου, το έθιμο, το η συνήθεια. Το έχουμε το έθιμο. Οπότε, μπορεί να σου χάσαμε το μέτρο, αλλά... Αλλά... Θα το πληρώσουμε. Όχι, δεν θέλω. Όχι, αλλά πού είναι, είναι παιχνίδι. Είναι παιχνίδι, κέρδισες. Ένα καφέ θα πιεις, δεν είναι πολλά. Ευχαριστούμε για το σε άλλη φορά. Χαίρομαι πολύ και εγώ. Κάνουμε γρήγορες ερωτήσεις, αν βρεις τι σημαίνει στα κριτικά, παίρνεις 10 ευρώ. Για πες μου. Δεν είσαι από εδώ. Όχι, δεν είμαι από εδώ. Θα κάνεις όμως μια προσπάθεια. Ας κάνουμε μια προσπάθεια. Ωραία. Από πού είσαι. Από την Κάσο. Από την Κάσο. Τι σημαίνει εργό. Τώρα με έκαψες. Εργό. Τι θα μπορούσε να είναι. Θέλουμε για βοήθειες. Του κοινού. Για πείτε μας. Εργό. Εργό. Δεν ξέρω. Ομολογία. Δηλαδή είχες ερώτηση, σε βλέπω, εγώ δεν είσαι πολύ καλά, σου λέω εργάτε. Είσαι καλά. Όχι, αλλά κοντά είσαι. Εργάτε και μου λες φοιτητέ. Τώρα με έκαψε. Άλλο. Άλλο, άθος. Πες του κάτι πιο εύκολο, το παιδί να πιάσω. Ωραία. Κάτις. Ο κάτις, όπως το λένε, η γάτα. Ναι! 10 ευρώ γιατί θέλουμε να δώσουμε και εκτός και τις χρήματα. Είμαστε τόσο open mind για την Κάσο. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Πόσο γρήγορα ήταν, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μαγάρι. Μακάρι. Το βρήκε! Παλήθεια. Τι τώρα, τελειώσαμε με αυτό. Τι να σου πω, ρε φίλε, μου το φώναξε. Εγώ ήθελα να πάω σ' άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το όνομά σου. Ανδριανός. Ανδρέας, χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, το επόμενο μας παιχνίδι. Πάρα πολύ απλό. Γρίφοι ή γλωσσοδέτες. Εσύ αποφασίζεις. Α, γράφουμε.
Λοιπόν, πετύχαμε γνωστή φυσιογνωμία. Πετύχαμε το μάγειρά μας. Τον υπέροχο μάγειρα του καλού μεσημεριού. Χαιρετίσματα σε όλη την ομάδα σου, λοιπόν. Θα τα δώσω. Και εγώ θα σου δώσω χρήματα, μα είσαι καλός. Oh. Θέλουμε γρίφο ή γλωσσοδέτη. Γλωσσοδέτη. Γλωσσοδέτη, πες μου τρεις τίγρεις με τρία τυγράκια. Τρεις τίγρεις με τρία τυγράκια. Έγινε! Γεια σας, παιδιά! Γρίφος ή γλωσσοδέτης. Γρίφο. Γρίφο. Yeah. Με τα μαθηματικά τι σχέση έχεις. Μια παλιά σχέση. Κι εγώ. Ο Βαγγέλης είναι 26 χρονών. Παντρεύεται τη Μαρία, 22 χρονών. Αυτός πεθαίνει στα 81, αυτή πέθανε στα 90. Ωραία, πόσα ωραία. Χρόνια είσαι χείρα, φυσικά. Ωραία. Όταν πέθανε στα 81... Ποιο είναι το ζητούμενο. Ήτανε... Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν ξέρω. 77 μέχρι τα 90... Για 13 χρόνια. Μισό λεπτάκι, δώσε μου να σου πω ότι έχεις κάνει λάθος. Είσαι λάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι 9 χρόνια, γιατί όταν πέθανε αυτός 81 χρονών, ναι. Αυτή ήταν 77. Φεύγουν 4 χρόνια διαφορά. Έχει δίκιο. Και είμαι ναι, σωστός, αλλά... Μισό. Όχι, δεν είναι σωστός. Α, είναι γιατί... σωστός. Γιατί ρε ξάδερ. 81, 9 και 13, 13 χρόνια έμεινε χείρα. Ο Βαγγέλης είναι σωστός. 26. Είναι σωστός ο Βαγγέλης. 9 και 4. Είναι σωστός ο Βαγγέλης. Εσύ τι έχετε να πει για τον Βαγγέλη, σωστά, τα είπε. Ναι, ο έχει κοντά σου μείνει. Ο Βαγγέλης το είπε σωστά, παιδιά. Μπράβο. Γιατί όχι. Δώστε εσύ τα 10 ευρώ. Είχε καλή σχέση με τα μαθηματικά, εγώ δεν είχα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μας ψάχνουν από την NASA, ρε φίλε. Μας ψάχνουν από την NASA όλοι, παιδιά. Πάλι καλά που το καταλάβαμε στο τέλος. Το βασικό είναι αυτό. 13 είναι η απάντηση. Φαντάζομαι να μην του δίναμε τα λεφτά και να ψάχναμε μετά και αυτόν και την άλλη με το μέτρο που το πήρε. Ωραία. Θέλεις γρίφο ή γλωσσοδέτη. Γρίφο. 1,5 σαρδέλα, 1,5 ευρώ. 5 σαρδέλες. 8,5. Εσύ πρέπει να μένεις εξωτερικό. Όχι. Α, γιατί συνήθως τα μεγάλα μυαλά φεύγουν έξω. Λοιπόν, 1,5 σαρδέλα, 1,5 ευρώ. Ναι. 5 σαρδέλες, πόσο. 7,5. Όχι, έχασες, ευχαριστούμε, αλλά να σου το εξηγήσω. Ναι. 1,5 σαρδέλα, 1,5 ευρώ. Οπότε η σαρδέλα η μία πόσο έχει. 1,5. Αυτή είναι 1,5 σαρδέλα. Η μία σαρδέλα πόσο έχει. 1 ευρώ. Αφού η 1,5 έχει 1,5. Α, ναι. Άρα οι 5 σαρδέλες. 5. Μπράβο. Πάμε το γρίφο. Κανείς δεν διαλέγει το γλωσσοδέτη. Όχι. 1,5 σαρδέλα. Ναι. 1,5 ευρώ. 5 σαρδέλες πόσο. 2,5 ευρώ. Όχι, όχι. Αυτά γιατί βγάζει δικά σου νούμερα. 1,5 σαρδέλα. Ναι. 1,5 ευρώ. 5 σαρδέλες πόσο. 5 σαρδέλες, 7,5. Λάθος. Θα το ξαναπάω άλλη μία. 1,5 σαρδέλα, 1,5 σαρδέλα. Ναι. 1,5 ευρώ. Ναι. 5 σαρδέλες πόσο. Άρα 2 σαρδέλες 3 ευρώ. Ωραία. 4 σαρδέλες 6 ευρώ. 7 ευρώ. 6,5. Έκοψες και ένα 50, λες αφού δεν το βρήκα την προηγούμενη φορά. Ναι, 6,5. Ωραία. Όχι, αλλά θα στο εξηγήσω για να το καταλάβουμε για ακόμα μια φορά. 1,5 σαρδέλα, 1,5 ευρώ. Οπότε μια σαρδέλα πόσο έχει. Αν η 1,5 έχει 1,5. Ένα. Άρα 5 σαρδέλες. Έλα, ρε. Έχασε το, κατάλαβε. Απλά ήθελα να σου πω αυτό. Περνάσε καλά. Τα αποτελέσματα των εκλογών μου βγάζουν νόημα σήμερα. Πες μου. Λοιπόν, έχουν πάρα πολλούς γρίφους, αλλά πραγματικά θέλω να βγάλω το μάτι μου και το φάω. Γιατί δεν το βρίσκουνε. Μια μισή σαρδέλα, μια μισή το ευρώ. Μια μισή το ευρώ. Γιατί δεν το βρίσκει. Ξέρεις τι, πάμε να ρωτήσουμε κάποιον που να φαίνεται έξυπνο. Πάμε. Ψάχνουμε ένα γρίφο, δεν τον έχει βρει κανείς. Αν τον βρει, θα σου δώσω 10 ευρώ. Για πέστε. Λοιπόν, 1,5 σαρδέλα, 1,5 ευρώ. Πόσο κοστίζουν οι 5 σαρδέλες. 6,5. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. 1,5 σαρδέλα, 1,5 σαρδέλα, ναι. 1,5 ευρώ. Ναι. 5 σαρδέλες πόσο. 5 ευρώ. Ναι! Πάρα ναι! Το φιλικό σαρδέλα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Γρίφο ή γλωσσοδέτη. Γρίφο. Λοιπόν. 1,5 σαρδέλα, 1,5 ευρώ. Πόσο κοστίζουν 5 σαρδέλες. Τη βοήθεια του κοινού ψάχνεις. Όχι, υπολογίζει. Έστω ότι 1,5 σαρδέλα, 1,5 ευρώ. Πόσο κοστίζουν οι 5. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ευχαριστούμε. Πώς είναι 5. Το βρήκε. Θα παίξει ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά αυτό ήτανε. Αλλά θα παίξει δεύτερο. Όχι, θα του δώσουμε την ευκαιρία. Λοιπόν, έχει μείνει ένας γλωσσοδέτης. Μου το λες, παίρνεις 10 ευρώ. Θέλω να μου πεις
πέντε φορές γρήγορα μπλε μπρελόκ. Μπλε μπρελόκ. Τρεις. Δεν βγαίνει. Τέσσερις. Τέσσερις. Μπλε μπρελόκ. Μπλε μπρελόκ. Μπλε μπρελόκ. Μπλε μπρελόκ. Πάμε. Μπλε μπρελόκ. Μπλε μπρελόκ. Μπλε μπρελόκ. Ωραία. Δεν τα πήρα. Λοιπόν, γρήγορος νοσοδέτης. Θα μου πεις τέσσερις φορές γρήγορα μπλε μπρελόκ. Μπλε μπρελόκ. Μπλε μπρελόκ. Μπλε μπρελόκ. Μπλε μπρελόκ. Παίρνει 10 ευρώ, φεύγεις. Πάμε. Μπλε μπρε. Το ξαναπάμε να αρχίσει να μην στέλνει ποτέ. Πάρα να σα. Ναι, δεν θα το πάω. Και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά πάμε να δώσουμε ευκαιρία. Ωραία. Μπλε μπρελόκ. Μπλε μπρελόκ. Μπλε μπρελόκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θε να δοκιμάσει. Πολύ γρήγορα. Αλλά αυτά θα σου πω κι εγώ να γρήγορα. Πάει. Αν δεν το βράβω, δώσε 10 ευρώ. Εντάξει. Πάει. Τρέχει σε αγώνα δρόμου. Ναι. Και περνά στον δεύτερο. Τι είσαι. Δεύτερο. Κοίτα πόσο γρήγορο ήταν. Ήταν πολύ εύκολο. Αλήθεια. Ναι, ρε. Μην είχε προετοιμάσει αλλιώ. Λοιπόν, τώρα θα σου πω το δικό μου. Ναι, αλλά λεφτά πήρε. Δεν σου κάνω. Όχι, εντάξει. Τι είναι αυτό που αυτό που το φτιάχνει δεν το θέλει. Αυτό που το αγοράζει δεν το χρησιμοποιεί. Και αυτό που το χρησιμοποιεί δεν το βλέπει ποτέ του. Το φέρετρο. Είσαι και εσύ crazy. Έλα. Μια μισή σαρδέλα, 1,5 ευρώ. Πέντε σαρδέλες πόσο. Μια μισή σαρδέλα. Καλά, εσύ δεν υπολόγισε. Σκέψε που θα φας τα 10 ευρώ, ξέρω εγώ τι γίνεται. Μια μισή σαρδέλα, μία και μισή σαρδέλα. Κάνει 1,5 ευρώ. Πόσο έχουν οι πέντε σαρδέλες. Α, 5 ευρώ. Μπράβο! Άρα, παίχτη! Τελικά μπορεί να μην έχουν 5 ευρώ, μάλλον έχουν 10. Α, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πιο γρήγορο. Λοιπόν, μια που ζούμε μια περίοδο παγκοσμιοποίησης, νομίζω ότι βασικό χαρακτηριστικό του κόσμου είναι ότι πρέπει να ξέρει και τις χώρες και τις πρωτεύουσες. Οπότε το επόμενο μας παιχνίδι ποιο θα είναι? Χώρες πρωτεύουσες! Πάμε! Πώς σε λένε? Αντρέα. Τι ωραίο όνομα. Δεν μου λες, Αντρέα. Αντρέα το λένε για αυτό. Άκου, θα σου δώσω τρεις χώρες, αν πεις τρεις πρωτεύουσες. Και σου δίνω ένα πάσο και μια βοήθεια της μάνας σου. Εντάξει. Το έχουμε. Ναι. Θα σου ξεκινήσω από απλά πράγματα. Αλβανία. Τίρανα. Βέλγιο. Έχει και τη βοήθεια, μπορείς να πάρεις και τη βοήθεια της μάνας. Βρυξέλλες. Βρυξέλλες. 2-2. Ρε το παιχταρά. Ωραία. Δεν θέλω να δώσω τα λεφτά ακόμα, θα σου δώσω τη Μάλτα. Πάσο. Το πάσο θα πάρει. Δυνατός ο παίχτης. Κύπρος. Λευκοσία. Παιχταρά μου. Ήξερα ότι ο Αντρέας δεν χάνει. Έλα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ας γνωρίσουμε τους παίχτες. Πώς σας λένε? Γιώργος. Γιώργο, χάρηκα πάρα πολύ. Πάμε. Κροατία. Τη βοήθεια, εδώ πέρα. Τη βοήθεια, πάμε. Ζάγκρεπ. Ένα στα ένα. Δεύτερο. Ωραία, κοίτα πώς θα σε κάψω. Ιταλία. Ρώμη. 2-2. Θέλω να του βάλεις κάτι δύσκολο, τον Αντρέα δεν βγαίνει παραγωγή. Σκωτία. Πάσο. Έχουμε τη βοήθεια τη μάνα του Αντρέα. Εδικούρμα. Το έδωσε. Τοπε. 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 Πες για. Από την τσέπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα θα μεταφερές. Άρηκα, ευχαριστούμε πολύ. Άρηκα πάρα πολύ, κύριε. Είμαστε έτοιμοι, Πέτρο. Ναι. Ευχαριστώ. Ρωσία. Έλα. Μόσχα. Αδέρφια μου, στη Μόσχα. Λοιπόν. Σουηδία. Έχει και το πάσο. Ωραία, πάσο. Τσεχία. Είναι εύκολο. Είναι και μία... Έχουμε και περιοχή κοντά στα Γιάννα. Άμα είσαι δυσλεκτικός. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πράγα. Πράγα. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Είμαστε εδώ με την... Αριάδνη. Τι ωραίο όνομα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν θα σου δώσω γρίφο, Αριάδνη. Θα σου δώσω όμως τρεις χώρες και θέλω τρεις πρωτεύουσες. Ξεκινάμε. Πορτογαλία. Λισαβόνα. Δυνατή. Τουρκία. Δεν είναι πολύ. Τουρκία. Παλιά αυτό, παλιά. 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 Οι άλλοι, οι άλλοι. Που την έχουν και στα καράβια. Έχεις και πάσο. Έχεις και πάσο. Πόσο κονάτα. Άπλετο. Μισό λεπτό να σου βρω. Ισπανία. Μαδρίτη. Yes! We got two! Λοιπόν, και πάμε. Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θα σου πω. Όλα μας τα παιδικά μας χρόνια ήτανε μία εμπόλεμη ζώνη. Υπήρχε και ροκ τραγούδι,
διακοπές πάει. Πού πάει, διακοπές το. Θα σου δώσω άλλη, θα σου δώσω άλλη γιατί μου είπαν ότι έβαλα πολύ δύσκολη, οπότε το ακούω. Το Σεράγεβο. Έλα ρε. Εύκολη, θεωρώ. Αυστρία. Πρωτεύουσα. Ναι. Πάρ το χρόνο σου, μην αγχωθείς. Αυστρία. Σκέψου την Αυστρία. Σκέψου σοκολάτα με σαντιγί. Πολλές σοκολάτες εκεί. Εκεί με σαντιγί, δηλαδή Βιενουά. Βιενουά. Βιέννη. Παιδιά, είναι το άγχος. Είναι τρομερό. Είναι το άγχος. Και είναι και δεν έχουμε να σπάσουμε 20 άρικο. Δεν πειράζει, έχουμε το 20 άρικο. Το κατάλαβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Είσαι ο. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος, πολιτικός μηχανικός. Συνήθως αυτοί που είναι Αλέξης και του λένε Αλέξανδρο είναι πολιτικός μηχανικός. Λοιπόν, πάμε. Σουηδία. Πάσο. Λέγεται. Στοχόλμη. Φιλανδία. Ελσίνκι. Καλό. Γερμανία. Βερολίνο. Καλά, μην το λες το σίγουρα. Έχω ακούσει πολλά. Αζερβαϊτζάν. Όχι, σε πειράζω. Ήθελα να δω αντίδραση. Βέλγιο. Στοχολίστε. Όχι, όχι, είσαι πολύ καλός. Πάμε. Θα να το σκεφτείς καλά. Είναι η έδρα του κοινοβουλίου. Βρυξέλλες. Ρε φίγε, τι κάνω νέτοι. Δεν έχω καταλάβει. Δώσ' το δεκάρικο εσύ. Έχεις δεκάρικο. Πήγαινε να δώσω 20. Τι λέμε. Μην αγωνόμαστε. Πολύ βασικό, το είδατε. Οι πρωτεύουσες είναι εύκολο. Ποιες, εύκολες. Αν είχες διαβάσει τα θέματα ήταν βατά, μπορούσες να γράψεις. Οπότε μια χαρά. Αυτό. Βλέπω μόνο κύκλους και εσύ βλέπεις δεκάρικα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλη μια υπέροχη λιόλου στη μέρα πέρα στο Ηράκλειο. Τι κάναμε. Σας δώσαμε γρίφους, σας βάλαμε να σκεφτείτε. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι περάσαμε καλά, μοιράσαμε χρήματα και σας δίνουμε ραντεβού για ακόμα μια μέρα στο Όλα Είναι Δρόμος.